Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε μια χαρά, είμαστε ωραίοι, έχουμε και το πρόγραμμα τώρα, μπορούμε να βολέψουμε τις δουλειές μας, μια χαρά είμαστε. Προνόησε η Λίγκα, προνόησε η Λίγκα, γιατί δεν κάνουν μόνο στραβά εκεί στη Λίγκα, κάνουν και καλά πράγματα. Α, ορίστε το πρόγραμμα. Να. Να. Να δούμε αν θα ισχύσει κιόλας. Τι να δούμε? Αν θα ισχύσει. Γιατί? Εντάξει, λέω εγώ, να δούμε. Να ισχύσουν οι τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές ή όχι? Ναι, αν θα μείνουν τέσσερις ή αν θα γίνουν, ξέρω εγώ, δύο. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί θέλω να σου πω, τα κανάλια δεν είναι καθόλου happy με αυτό. Ναι, που το ήξερα, αλλά είχε βγει σαν πληροφορία και προφανώς... Μπορεί να ισχύσει, μπορεί να ισχύσει, δεν λέω. Mm-hmm. Λέω, απλώς σας περιμένουμε λίγες μέρες, επαναλαμβάνω, για το αν θα είναι τέσσερις ή δύο οι τελευταίες αγωνιστικές που θα είναι όλα την ίδια ώρα. Το λογικό είναι να είναι δύο, ρε, και η για τα play-offs, όχι για τα play-outs. Για τα play-outs νομίζω θα ισχύσει. Ναι. Και πώς η Λίγκα, γιατί αυτό δεν είναι, δεν προέκυψε τώρα, προέκυψε από τη Λίγκα επίσημα, ας πούμε, από τη Super League εννοώ. Εντάξει, μέχρι να φτάσουμε στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές, μπορεί να μην υπάρχει κοινό ενδιαφέρον όλων των ομάδων. Μπορεί κάποιοι να μην διεκδικούν πια το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί. Άρα να μην υφίσταται λόγος να παίξει την ίδια ώρα το ΠΑΟ Κάρης και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε το πρόγραμμα στα χέρια μας και προχωράμε. Είναι πιθανό να ισχύσει αυτό. Απλώς βάζω έναν αστερίσκο. Ναι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι προτελευταία αγωνιστική αυτό, ε. Ναι. Να. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τώρα τα τυχαία είπα τώρα πια μάτσα. Ναι, ναι, και εγώ το είδα, γιατί δεν το είχα παρά. Επειδή είπα μόνο τα μάτς μόνο του ΠΑΟ και του Άρη, σε αυτό το σύντομο. Επίσης, επειδή ζούμε στην Ελλάδα και πλησιάζουμε και προς εκλογές, το να παίζει ταυτόχρονα η ΑΕΚ στο ΝΟΠΑ Παρένα και ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη και ο Παναθηναϊκός στο Λεωφόρο ταυτόχρονα, μπορεί να μην είναι βολικό για την αστυνομία. Και η αστυνομία μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις στην πορεία. Τις εκλογές γιατί τις έβαλες στη μέσα? Δεν πάμε προς όλο το χώρο για εκλογές. Ναι, εντάξει, μια εβδομάδα. Όχι για πολιτικό σκοπό. Ότι τρέχουν οι αστυνομικοί, επικαλούνται φόρτο εργασίας, δουλειές, αυτό, εκείνο το άλλο. Φύλαξη εκλογικών κέντρων, ξέρω ότι θα επικαλεστούν ό,τι θες. Στην Ελλάδα ζούμε τώρα. Πάντως μια εβδομάδα πριν τις εκλογές είναι ταυτόχρονα το ΑΕΚ Βόλος και το Παναθηναϊκός Άρης, ας πούμε, να πούμε αυτά. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει την... Εύκολα. Εύκολα. Εύκολα είναι αυτά. Αυτά είναι εύκολα. Υπάρχουν να γίνονται ταυτόχρονα δύο ντέρμπι στην Αθήνα την ίδια ώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι. Okay. Εύκολο έχω την αστυνομία να γκρινιάζει και να λέει, παιδιά, δεν γίνεται αυτά. 3 Μαΐου έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός την ίδια ώρα και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μάτα. 180.000 κόσμος στην ΟΠΑΠ Αρίνα, 200.000 κόσμος στο Λεωφόρο. Εντάξει. Την ίδια όχι, ώρα. Τέλος πάντων. Την ίδια ώρα. Ναι. 3 Μαΐου, μετά την Πρωτομαγιά. Το έχουμε το πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι έχει καμιά πολύ μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω στην Ελλάδα κάναμε τόσο μεγάλη βασαρία για το πρόγραμμα για τις ώρες κτλ. Αλλά είναι τα προβλήματά μας. Δεν είναι το πρόγραμμα και οι ώρες. Λοιπόν, ποια είναι τα προβλήματά μας, για πες. Όχι, διαχρονικά μιλάω, δεν μιλάω ειδικά. Γιατί σήμερα. Ειδικά από ό,τι κατάλαβα και σήμερα στη συνεδρία τη Super League μια χαρά περάσανε. Γι' αυτό σου λέω ότι. Από αυτά τα ωραία, τα δικά σου είχαμε. Τα είπανε, τα λύσανε. Αποχωρήσανε και τελείωσε το πρόγραμμα, το έργο συντροφικά και αλληλέγγυα. Πάμε για... Ναι, ναι. Είχαμε ασανσέρ, είχαμε φυλακές, είχαμε κόκκινους βέρπους, είχαμε... Πάντους βαρελιού. Πάντους βαρελιού, μαύρους, άσπρους, κόκκινους. Από όλα είχαμε. Από όλα είχαμε. Τι ωραία, φίλε, ναι. Mm. Δεν βαριόμαστε ποτέ, Μιχάλη. Εγώ γι' αυτό τα αγαπώ αυτά. Ας πούμε, δεν πάνε, είναι και μεγάλη εβδομάδα. Εδώ θα μαλώσουμε, θα πλακωθούμε, θα βρίσουμε, θα ξεχωρίσουμε. Εγώ θα είχα πει, σε ανυπόπτω χρόνο, σου είχα πει ότι όποιοι και αν φτάσουν στο τέλος να το διεκδικούν το πρωτάθλημα, φίλοι ή εχθροί, τότε φίλοι, σήμερα εχθροί, στο τέλος θα γίνεται όλα δεις, θα γίνονται καωρικά όλοι οι εχθροί. Είτε είναι, ποιοι θεωρούνται φίλοι, ξέρω εγώ. Ή τέλος πάντων, μεταξύ ποιών δεν θεωρείται ότι υπάρχει τοξικότητα. Ξέρω εγώ, δεν υπήρχε μεγάλη τοξικότητα μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
ή ξέρω εγώ μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ που πάνε τώρα, μοιάζει να είναι κούρσα δύο αλόγων. Και πριν πόσο, είναι 1,5-2 μήνες. Ε? ΑΕΚ ΠΑΟΚ επίσης δεν υπάρχει. Ναι, ναι, πριν 1,5-2 μήνες δεν εύχονταν ο ένας τον άλλο να είναι να το πάρει ο Ολυμπιακός, καλύτερα να το πάρει ο Παναθηναϊκός, αν είναι να το πάρει ο Ολυμπιακός και η τοξικότητά του καλύτερα να το πάρει η ΑΕΚ. Τις ξεχάσαμε τώρα αυτές τις ευκαιρίες μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Τώρα πήγαμε στο... Εσάς σας βάζουν σε σανσέρ και εσάς σας βάζουν σε φυλακή. Και ξέρουμε ποιοι είστε και κάποτε ήσασταν έτοιμοι. Ναι. Και μιλάω για τις επίσημες τοποθετήσεις. Ναι, δεν δεν λέω τίποτα ανεπίσημο ή μέσω κύκλων ή μέσω ρεπόρτερ ή που γίνεται ακόμα μεγαλύτερος χαμός. Αν θυμάμαι λάθος να με διορθώσεις, ο κύριος Αλαφούζος δεν έμπαινε ποτέ σε μια τέτοια. Ήταν το τελευταίο διάστημα, ας πούμε, τον βλέπω ενεργό. Είναι προφανώς πιο ήπιον τόνων. Ο ίδιος λέει ότι η παρέμβασή του είχε να κάνει με τη μη νόμιμη διαδικασία, κατά την εκτίμησή του, της αλλαγής του διαιτητή του ΑΕΚ Άρης, και δεν είχε να κάνει με καμία αντιπαλότητα με κάποιον συγκεκριμένο, και εγκαλούσε την ΕΠΟ και την ΚΕΔ. Η ΑΕΚ λέει ότι σε αυτή την ανακοίνωση επί της ουσίας φωτογράφιζε την ΑΕΚ ότι είναι πίσω από αυτήν. Η ΑΕΚ απάντησε μια άστιμο σκληρή, τουλάχιστον σκληρή, ανακοίνωση, και μετά άρχισε το γαϊτανάκι. Που δεν θα αργούσε. Άρχισε τώρα. Αν δεν άρχισε τώρα θα το είχαμε σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες. Από τη στιγμή που αυτοί οι δύο φαίνεται ότι θα πάνε μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα, η όξυνση θα εμφανιστεί μεταξύ αυτών των δύο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η ΔΕΑΕΚ κατηγορεί τον Παναθηναϊκό για τσεράκι του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός κατηγορεί την ΑΕΚ για μεθόδους Ολυμπιακού. Και είμαστε για ωραία ατμόσφαιρα. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Και αυτό το άλλο που έτσι... Να, ξέρεις τι, προτείνω. Προτείνω να πάμε εκεί που συναντιόνται, στα γραφεία της Super League, είτε στα γραφεία της ΕΠΟ, γιατί και εκεί περνάνε καλά. Να πάμε χορηγία, ρε παιδί μου, του Λίμπερο και της Ιζωμά Θερμοζίστεμ. Ναι. Και να κάνουμε μία μόνωση από αυτές που κάνει η Ζωμά Θερμοσύστεμ, τουλάχιστον. Εντάξει, να είναι μέσα οι άνθρωποι να κάνουν τις δουλειές τους και εμείς απ' έξω με την Ζωμά Θερμοσύστεμ να φροντίζουμε το περιβάλλον, να φροντίζουμε για την ενέργεια, να φροντίζουμε να κάνουμε εξοικονόμηση και κερδίσουμε χρήματα των ανθρώπων. Όλο και κάτι παραπάνω από αυτά που βγαίνουν θα ακούμε μέσω αυτής της ιστορίας. Γιατί θυμίζω η κατάσταση του συστήματος Ιζωμά Θερμοσύστεμ, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γίνεται ενώ εσύ είσαι μέσα και δουλεύεις κανονικά. Αυτοί λοιπόν θα είναι μέσα, θα συνεδριάζουν κανονικά και εμείς απ' έξω θα φροντίζουμε για την ευημερία τους. Τι να πεις, ρε φίλε, τι να πεις. Και μεγάλη εβδομάδα, το ξανά το έχω πει 5 φορές από την αρχή της εκπομπής. Μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Μεγάλη εβδομάδα. Ναι, δεν πιστεύουνε. Ρε τους μαγάσιδες, δεν πιστεύουνε. Δεν κόβουνε κάτι, ρε παιδί μου, εκεί φόρα. Με φόρα. Θα έχουμε... Ναι, εσύ πιστεύεις. Και, ναι. Α, μπράβο. Θα έχουμε και μάτς αύριο. Α, μεγάλη, ναι. Τετάρτη. Πώς το λένε, Ολυμπιακός ΑΕΚ, και πολύ τον Πινελίκη και εκεί, ας πούμε, για 2 ώρες χαμός και τα λοιπά. Μεγάλη Πέμπτη στην Τούμπα εκεί νωρίς. Κακός και πάλι που έβαλαν τα παιχνίδια Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη, αλλά okay, νωρίς στην Τούμπα εκεί δεν υπάρχει άγχος κανένα, ούτε πίεση ούτε τίποτα. Θα ξέρουμε, όπως έλεγα και πριν, θα ξέρουμε τη Μεγάλη Τετάρτη ουσιαστικά το βράδυ το ζευγάρι, αλλά δεν θα ξέρουμε το γήπεδο. Δεν θα ξέρουμε, δηλαδή, έχουμε και την ημερομηνία, τουλάχιστον αυτή την έχουμε, αλλά δεν ξέρουμε το γήπεδο, την έδρα δηλαδή του τελικού, τη χώρα, την πόλη, τίποτα δεν ξέρουμε, έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Εσύ που είσαι και στη... Δεν ξέρω ποια είναι η φορά στους τελευταίους τελικούς που ξέραμε το γήπεδο του τελικού πριν το ζευγάρι του τελικού. Πάντα δεν προκύπτει θέμα. Όχι γιατί εκεί, για να τα αλλάξουμε, γιατί αυτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Μπορούν εδώ, δεν μπορούν εκεί κτλ. Δεν νομίζω ότι θα γίνει στην Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν νομίζω ότι θα γίνει στην Κύπρο. Μάλλον. Για να το λέω με ακρίβεια. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Κύπρος, ναι, αστυνομία, ομοσπονδία κτλ. Θα μας γυρίσει πίσω το αίτημα.
όχι ως απαράδεκτο, που λένε οι νομικοί, θα μας γυρίσει πίσω το αίτημα με προϋποθέσεις. Και η πιο βασική προϋπόθεση θα είναι από μηδαμινή ως ελάχιστη μετακίνηση οπαδών από την Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν αυτό θα το δεχτεί ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός, αν είναι Ολυμπιακός. Όταν λέμε μηδαμινή, ξέρω εγώ, βαριά ακούνε το νούμερο 1000. 1000 οπαδοί. Βαριά. Που το πιθανότερο είναι να μας ζητήσουν κανένας από την Ελλάδα. Όλοι στο γήπεδο με ταυτότητες κυπριακές. Την κάρτα φιλάθλου που έχουν εκεί. Σωστά. Ναι. Άρα, αυτό είναι το... Άρα λες εσύ ότι μπορεί να δεχθούν αυτοί, γιατί παίζει ρόλο, δηλαδή και η Κοσμοτέ είναι και ο... το κανάλι που έχει τα δικαιώματα. Εμείς από ό,τι έχω καταλάβει, όπου μας πούνε θα πάμε. Καλά, εντάξει. Μας πούνε στην Κύπρο, θα πάμε στην Κύπρο. Μας πούνε στο Βόλο, θα πάμε στο Βόλο. Μας πούνε στο εξωτερικό, θα πάμε στο εξωτερικό. Μας πούνε στο Άγκα, θα πάμε στο Άγκα. Μας πούνε στην Τούμπα, όπου μας πούνε θα πάμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι, εσείς σαν κοσμετάδες, να το πω έτσι, δεν έχετε πληροφόρηση παραπάνω από όλους εμάς τους υπόλοιπους. Όχι. Μα δεν νομίζω ότι κανένας ξέρει. Δεν είναι θέμα πληροφόρησης. Περιμένει ο Μπαλτάκος την απάντηση των Κυπρίων. Και η Κυπριακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία περιμένει την απάντηση της Κυπριακής Αστυνομίας. Και από το ρεπορτάζ των Κύπριων συναδέλφων προκύπτει ότι η Κυπριακή Αστυνομία αυτό το θεωρεί τρομερό μπελά, θεωρεί αδύνατον να μπορέσει να ελέγξει αριθμό του τύπου 5-6-7 χιλιάδων φίλων του ΠΑΟΚ, 5-6-7 χιλιάδων φίλων της ΑΕΚ ή του Ολυμπιακού να συνυπάρχουν για 24 ή για 36 ή για 48 ώρες στους δρόμους μιας κυπριακής πόλης. Πιστεύω ότι θα γίνει το έλα να δεις. Τι μόνο οι δρόμοι είναι, τα αεροδρόμια τι είναι. Σωστά, πιστεύω ότι θα γίνει το έλα να δεις. Και ως εκ τούτου, το πρόβλημά της δεν είναι η αστυνόμευση στο γήπεδο. Το πρόβλημά της είναι η συνύπαρξη των οπαδών στην πόλη από το πρωί εκείνης της μέρας ή από την παραμονή, όσοι πάνε από την παραμονή, μέχρι την επομένη του αγώνα, γιατί θα γίνει βράδυ. Και αυτό θα ζητήσουν να αποφύγουν. Το να γίνει εκεί ο τελικός όσον αφορά το γήπεδο δεν τους δημιουργεί το παραμικρό πρόβλημα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα καταλήξουν στην επιστροφή, αυτό πιστεύουν και οι Κύπροι συνάδελφοι, στην επιστροφή του αιτήματος με την προϋπόθεση ότι από εδώ δεν θα στείλουμε καθόλου ή θα στείλουμε το πολύ χίλιους η κάθε ομάδα. Δεν θα στείλουμε καθόλου, θα πάρουν οι ομάδες, ξέρω εγώ, 200 προσκλήσεις για τους χορηγούς τους, για τους VIP οπαδούς τους, για τους δεν ξέρω τι, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν θα δοθούν εισιτήρια. Και τώρα έρχεται η Μπίλια και κάθεται στη διοργανώτρια αρχή που είναι η Ομοσπονδία. Και πώς βγάζει, γιατί αυτό έγινε γνωστό την προηγούμενη εβδομάδα μέσω επίσημης ανακοίνωσης, όχι μέσω διαρροής. Πώς βγάζει η ανακοίνωση η ΕΠΟ ότι θα γίνει ο τελικός εκεί από τη στιγμή που δεν το έχουν πιασμένο το θέμα 100% μάλλον από όλες τις πλευρές. Πώς γίνεται αυτό, ρε Μιχάλη? Επίσημη ανακοίνωση από την διοργανώτρια αρχή ότι θα γίνει εκεί ο τελικός χωρίς να έχουν πάρει το OK του πιο βασικού. Θα σου πω πάρα πολύ εύκολα. Το ξέρανε. Γιατί το έκαναν? Για να έχουν να λένε, αν αύριο μεθαύριο γίνει το έλα να δεις το Βόλο, ότι εμείς στην Κύπρο θέλαμε να πάμε. Το ξέρετε. Ο Μπαλτάκος θα λέει, εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη για ό,τι συμβαίνει τώρα στο Βόλο. Εγώ ήθελα να πάω στο εξωτερικό και στην Κύπρο. Δεν μ' αφήσανε. Και τώρα, αν η Κυπριακή Αστυνομία όντως απαντήσει αυτό, ο Μπαλτάκος πάλι τον μπαλάκι θα το γυρίσει στις ομάδες. Κακός, κατά την άποψή μου. Κακώς ερωτούνται οι ομάδες. Φυσικά. Και για το εξωτερικό και για το εσωτερικό και για όποιες και είναι οι ομάδες. Αλλά τέλος πάντων. Θα το γυρίσει πάλι στις ομάδες. Θα πει, κύριε, θέλετε να πάμε στην Κύπρο χωρίς ομάδους? Αν συμφωνήσουν και οι δύο, θα πάμε στην Κύπρο χωρίς ομάδους. Αν δεν συμφωνήσουν, δεν θέλετε στην Κύπρο χωρίς ομάδους. Μάλιστα. Στο Βόλο. Δεν θέλω μπρος στο Βόλο. Να μην πω πού. Βεβαίως το ξεκαθάρισε, δεν έχει. Μα ούτε καν συζητήθηκε. Γιατί το γήπεδο που θα έπρεπε να γίνει ο τελικός είναι εκεί. Από τη στιγμή που υπάρχει μια ομάδα της Θεσσαλονίκης και μια της Αθήνας. Εκεί μετά άλλαξε κουβέντα στην πορεία. Και θα ξαναγυρίσουμε στο Βόλο, γιατί άμα δεν έχουμε πού να το κάνουμε, κάπου θα πρέπει να το κάνουμε. Να ο μην ΠΑΟΚ, το κάνουμε. Καταλαβαίνω... Να μην το δικαίως. Κάνουμε καθόλου. Ο ΠΑΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνω και δικαίως λέω εγώ, έχει πει τα ακούω όλα, τα συζητάω όλα. Μπορεί να συμφωνήσω σε όλα εκτός από το ΆΚΑ. Okay. Η ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν συζητούσε το εξωτερικό.
Ούτε ο ΠΑΟΚ νομίζω το ήθελε το εξωτερικό. Το εξωτερικό του τύπου Γερμανία, Αγγλία, δεν ξέρω εγώ τι, Αυστραλία. Γιατί δεν το θέλουν το εξωτερικό δηλαδή, οι ομάδες, δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην θέλουν το ταξίδι οι προπονητές. Δεν ξέρω. Τι να μην θέλουν ταξίδι, δηλαδή να μην ξέρω το ευρωπαϊκό παιχνίδι, τι θα έλεγαν. Όχι, δεν μιλάει και κανένας. Και όλα αυτά τώρα είναι ανεπίσημες πληροφορίες. Ναι. Μπορεί τώρα να βγει ο ΠΑΟΚ και να πει: εγώ δεν θέλω εξωτερικό, θέλω. Και να λέω μια μπαρούφα. Λέω: τι μας μεταφέρεται από την Ελλάδα. Γιατί εγκαταλείφθηκε η ιδέα του εξωτερικού. Γιατί κύριε Μπαλτάκη, μας είχατε πει ότι μας έχετε χρήσει το Σέλχαρτ Πάρκ της Κρίσταλ Πάλας και πολύ ωραία και τι καλά και θα κάνουμε τελικό στο Λονδίνο. Δεν θέλουν οι ομάδες. Λέω Μπαλτάκη. Τώρα ο Μπαλτάκη μπορεί να λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί να λέγει θέματα, αλλά ξέρω εγώ κιόλας. Τι να σου πω. Το βράδυ τι έχει? Το βράδυ έχει Manchester City Bayern. Ναι. Παναγιά μου βοήθα. Και έχει και Benfica Inter. Για το πρώτο γιατί είπες έτσι? Γιατί πιστεύω ότι αυτό το ζευγάρι θα μας γεννήσει δύο τρομερές ματσάρες. Και σήμερα και την άλλη Τετάρτη. Σε μια εβδομάδα είναι η ρεβάνς. Όσοι παίζουν Τρίτη τώρα παίζουν Τετάρτη την άλλη εβδομάδα. Όσοι παίζουν Τετάρτη τώρα παίζουν Τρίτη την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή οι αυριανοί, το Real Chelsea και το Milan Napoli θα παίξουν Τρίτη του Πάσχα στη ρεβάνς. Α, με το μετά τις γιορτές κατευθείαν την Τρίτη. Ναι, ωραίο. Ναι, καπάκι. Μέσα μια εβδομάδα είναι. Back to back. Μάλιστα, είδες πόσο πεζά, πόσο λίγα τέλος πάντων, να το πω πιο σωστά, φαίνονται αυτά τα παιχνίδια, τις κορυφαίες διασωλικές διοργάνωσης μπροστά σε αυτά τα καλά, τα ωραία, τα όμορφα που γίνονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα τώρα λες, θα παίξουν το βράδυ Manchester City Bayern. Okay. Σωστά. Ναι. Δεν θα είναι. Και να σου πω και κάτι. Καλά, δεν κακός που τα κόψαμε κιόλας. Εγώ λέω μαζί με το Αρνάκι εκεί, την Ροβελία που γυρίζει την Κυριακή, θα έπρεπε να έχουμε και ένα ντέρμπι. Βέβαια. Πασχαλινό. Βέβαια. Ναι. Δηλαδή έτσι όπως ήμασταν μαζεμένοι, μαζευόμαστε σε κήπους, σε σπίτια, σε νησιά, σε επαρχίες, σε χωριά, θα έπρεπε και κανένα ξυλίκι, ξέρω εγώ, μεταξύ. Να βάζαμε τι να βάζαμε. Να βάζαμε ένα Παραθυναϊκός Ολυμπιακός και ένα Παοκάρης. Και να έπεφτε και καξιλίκι γύρω από την Ροβελία. Για το ήταν δεν ήταν πέναλτι, για το ή από εδώ τους από εκεί και τα λοιπά. Μάλιστα. Έχουμε και αυτά τα ωραία τα καλούδια τώρα, βλέπω και κάτι τοποθετήσεις του Αχιλέα Μπέου και αυτά τα καλούδια που έγιναν στο Κολωνάκι εκεί με τους δύο παίκτες του Βόλου. Ωραία, ναι. Ωραία πράγμα. Μεγάλη Τρίτη, μεγάλη εβδομάδα, τέλεια, το ξαναπώ. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι ο Εσκοβάλ μάλλον δεν έχει κάποια ποινική ανάμειξη στην υπόθεση και ο Βόλος του τελειώνει γιατί ξενυχτούσε και έπινε εκτός ωραρίου κτλ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τις αστυνομικές πηγές. Mm. Ότι το ποινικό πρόβλημα το έχει ο Κλέιμαν μόνο. Ο οποίος διάβασα ότι είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά, Ναι. Ο Κλέιμαν δεν το ήξερα. Μα μικρός μου φαίνονταν. Ναι, εντάξει. Να έχει τέτοιο background οικογενειακό, ας πούμε, να κάνει. Μάλιστα. Ναι. Τώρα τι είναι, και το κοριτσάκι λέει 15-16. Ναι. Σχολική εκδρομή. Ναι. Σχολείο από το Βέλγιο. Σχολείο από το Βέλγιο, ναι. Ναι. Σχολείο από το Βέλγιο. Λοιπόν, και σήμερα εκτός από την Isomatherma System για την οποία τα είπαμε, ήταν παρέα μας και η DropQCDS ΑΕ. Θυμίζω, εταιρεία που από το 1971 αποτελεί εγγύηση στο χώρο της φίλτρας του νερού. Είτε μιλάμε για το νερό στη γεωργία, είτε μιλάμε για το νερό στη μηχανία, είτε μιλάμε για το νερό στο σπίτι μας. Μπαίνετε στο drop.gr ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες, βρίσκετε την περίπτωση που σας ταιριάζει και επιλέγετε την καλύτερη εταιρεία για την φίλτρα στη νερού. Κύριε Τσόχο, να είστε καλά, θα τα πούμε και αύριο.